Κύριε Ταξίαρχε, κύριε Αξιωματική, κύριε Δήμαρχε, κυρία Έπαρχε, αγαπητοί Εθνοφύλακες, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη χωροεσπερίδα του Τάγματος Εθνοφυλακής για την κοπή της Βασιλόπιτας. Σας ευχόμαστε υγεία, χαρά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Παρακαλούνται ο διοικητής του Τάγματος, αντισυνταγματάρχης Πεζικού Σεργίου Αθανάσιος, ο στρατιωτικός ιερέας της Αξιαρχίας Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Λοχαγός Σοφρόνιος και ο πάτερ Ιωάννης Κουτάντος, να προσέλθουν για την κοπή της Βασιλόπιτας. Κιν εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου, διού θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμισας. Βασίλειον ιεράτευμα πατερώσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγα έλεος. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη δία εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένος σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των νέων εν ιαυτών της Χριστότητός σου και ευλόγησον τον πλακούντα τούτον εις δόξαν και τιμήν του Ενεγής Πατρός ημών, μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας και Καπαδοκίας του μεγάλου προσφέρομεν. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφ' ημάς τους τεταδόρατα αυτά ευπρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ ηλπήκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθείς τη ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών, ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες εις Πανακράντους Μητρός και τον Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων τον Αγίο σου. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Έτσι πολλά και βλέπω μόνο. Πατρί Ιωάννης. Εγώ εκπροσωπώντας το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του, αλλά και τα συγχαρητήρια του για την Εθνοφυλακή μας, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει δώσει παλμό και ζωή παντού και σε όλους. Εύχομαι ευόδοση του σκοπού των Εθνοφυλάκων. Συγχαρητήρια κύριε Διευθυντά για το έργο που επιτελείτε. Συγχαρητήρια και στην 80 ΑΔΕΣ των ταξιαρχών μας. Συγχαρητήρια πολλά στους Εθνοφύλακες, οι οποίοι αποτελούν πλέον μια ισχυρή ασπίδα για τον νησί μας. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχετε χρονιά. Κύριε Ταξίαρχε, κύριε Αξιωματική, κύριε Δήμαρχε, κύριε Έπαρχε, κυρία Έπαρχε, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Αποστράτων, αγαπητοί μου Εθνοφύλακες, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω στην χωρεσπερίδα του Τάγματος Εθνοφυλακής και εύχομαι σε όλους μία ευλογημένη χρονιά. Σήμερα, όπως λέει και ο λόγος υποστηρίξης του τάγματός μου, το βλέμμα μου εγέμισε και η καρδιά μου αγάλεται. Μα τι υπέροχη μεγάλη οικογένεια Εθνοφυλακής είναι αυτή σήμερα που μαζεύτηκε εδώ πέρα 300 ανθρώπων. Μα τι υπέροχη μεγάλη οικογένεια. Είμαι χαρούμενος που βλέπω ότι έχω μία μονάδα υπό τις διαταγές μου που είναι πλήρως επανδρομένη. Το εννοώ, το λέω πάντα όταν σας συναντώ. Και είναι μία μονάδα που μπορούμε να στηριχτούμε πάνω σας, διότι είστε 100% έτοιμοι. Είστε
μονάδα του τακτικού στρατού, όπως σας λέω πάντα, και να μην το ξεχνάτε αυτό, του τακτικού στρατού, του ενεργού στρατού. Και έτσι εγώ σας αντιμετωπίζω. Και το ότι την αξία της εθνοφυλακής δεν την γνώρισα φέτος, Θανάση, όπως θυμάσαι, ως υποδιοικητής, κάθε Κυριακή ήμασταν μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Και τότε κατάλαβα την αξία τους και το τι μπορούν να κάνουν και τι εργαλείο είστε εσείς για μένα τώρα ως ταξίαρχος. Για τις συζύγους θέλω να πω ότι ένα μεγάλο συγγνώμη πραγματικά, διότι σας στερούμε τους συζύγους τις Κυριακές. Είναι μια ιερή για την οικογένεια ημέρα, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι χαρούμενοι οι σύζυγοι κοντά μας. Τα υπόλοιπα είναι δικά σας τα συμπεράσματα. Μαζί κάναμε πάρα πολλές δραστηριότητες, έχουμε προγραμματίσει ακόμα περισσότερες και δραστηριότητες πρωτόγνωρες για την Εθνοφυλακή, όπως πήγαμε με τους εθνοφύλακες της Καλύμνου και κάναμε ανακατάληψη νήσου, το ίδιο θα κάνουμε και με εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον διοικητή σας, γιατί το ότι είστε 320 εδώ σήμερα οφείλεται στο διοικητή σας. Εγώ ως παλαιότερος στην ταξιαρχία και πριν το διοικητή σας, έχω ζήσει καταστάσεις που πηγαίναμε Κυριακή και δεν γεμίζαμε ταξί, που λέμε. Κάποιοι από εσάς θα το θυμάστε. Ευχαριστώ πολύ τους εθνοφύλακες για την υποστήριξη, όπως είπε και ο διοικητής σας, τόσο για το κτίριο που σας χρωστάω έναν αγιασμό, δεν το έχω ξεχάσει. Μας έχουν πάει πίσω οι καταστάσεις. Θα γίνει και θα γίνει και μάλιστα και με έναν γνωστό σας, τον κύριο Θεοδόρου, τον νέο ναδενάρχη μας, που θα χαρεί πολύ να σας δει όλους μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και για τη συντήρηση των μέσων μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και την ευγένη συμπεριφορά σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Με υγεία για όλες και όλους. Πραγματικά κάθε φορά που βρίσκομαι κοντά σας γεμίζω από υπερηφάνεια. Για όλους εσάς, για έναν έναν ξεχωριστά. Ξέρετε, και εγώ ως έφετρος αξιωματικός του μηχανικού αναπολώ εκείνες τις στιγμές τις μάχημες, θα έλεγα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω χρόνο το χρόνο η εθνοφυλακή να αυξάνει σε δυναμικό, και επειδή βλέπω τους εθεσιμότατους εδώ, θα χρησιμοποιήσω μια εκκλησιαστική ρίση: αυξάνεστε και πληθύνεστε. Χαίρομαι γιατί ως τοπική κοινωνία έχουμε κατακτήσει ένα αξιοζήλευτο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Είτε αυτό αφορά σε εσάς την εθνοφυλακή, είτε αφορά στην πολιτική προστασία, στους εθελοντές. Έχουμε οικοδομήσει ένα πραγματικά αξιοζήλευτο επίπεδο συνεργασίας, αλληλεγγύης, και όλο αυτό θεωρώ ότι γίνεται αντιληπτό και κυρίως γίνεται παράδειγμα για μίμηση. Να σας έχει ο Θεός καλά, να χαίρεστε τις οικογένειές σας και του χρόνου εδώ 400. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας, ανάμεσα σε ανθρώπους που βάζουν μπροστά τον εθελοντισμό με αυτοθυσία, αποτελούν τους βασικούς αρρωγούς του στρατού ξηράς. Θέλω να σας συγχαρώ για τις δράσεις σας, θέλω να σας συγχαρώ που είστε εσείς κοντά μας σε μια κριτική κο, να φυλάτε τα σύνορά μας, να προασπίζετε την πατρίδα μας. Να σας συγχαρώ που βάζετε την αγάπη για τον τόπο πάνω και από τους δικούς σας εαυτούς, πάνω και από τη δική σας την οικογένεια. Είμαστε εδώ και ως επαρχείο Κονησίρου, όπου μπορούμε να σταθούμε και εμείς αρρωγοί στο δικό σας το έργο. Θα είμαστε κοντά σας. Εύχομαι πάντα να λειτουργείτε εν καιρό ειρήνης, φυσικά, και να σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία, με αγάπη, με δύναμη σε κάθε έναν από εσάς και στις οικογένειές σας. Κύριε Ταξιέρχε, παρακαλώ πολύ,
μπορείτε να ξεκινήσουμε τη βράβευση των εθνοφυλάκων. Θα βραβεύσουμε εθνοφύλακες οι οποίοι συμμετείχαν στην ανέγερση του διοικητηρίου της μονάδος. Θα βραβεύσουμε ανθρώπους της ΚΟ οι οποίοι συνέβαλαν με πολλούς τρόπους σε αυτό το έργο και επίσης εθνοφύλακες που με τις γνώσεις τους βοήθησαν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της μονάδος. Γαμπιεράκη Σταύρος. Δρούγκας Ιωάννης. Πις Νεκτάριος. Πις Ιάκωβος. Γαμπιεράκης Τωμάς. Μπαρμπούκιας Χρήστος. Βιδυρίκης Μιχαήλ. Πολίτης Κωνσταντίνος. Για τις βραβεύσεις ότι οι υπόλοιποι δεν υπολείπονται, αλλά μας έβαλε χέρι η δασονομία που κόψαμε το ξύλο και σταματήσαμε εδώ στα 50. Τους υπόλοιπους τους βραβεύουμε νοερά και θα σας βραβεύουμε συνέχεια, να το ξέρετε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλοβρίτσας Ευάγγελος. Τρακόσιας Ιωάννης. Καματερός Αναστάσιος. Χατζημιχαήλ Ηλίας. Κυραλίδης Ιάκωβος. Ο ανθιπολοχαγός μας ο κύριος Πελεγρής. Ο Τσουρδίου Παναγιώτης. Κασιώτης Αντώνης. Χαματζόγλου Δημήτριος. Λάκης Εμμανουήλ. Τούλας, τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση. Διάκο Γεωργίου Εμμανουήλ.
Παραγός Κάτσος Θεόδωρος. Θα μοιράσουμε κλήρους. Μέσα σε αυτούς τους κλήρους υπάρχουν 198 δώρα που κερδίζουν αμέσως, και κάποια στιγμή αργότερα θα γίνει κλήρωση για 10 μεγάλα δώρα, τα οποία είναι αξίας πάνω από 2.500 ευρώ. Γι' αυτό όταν πάρετε λαχνούς, να μην τους πετάξετε. Εάν δεν κερδίζουν, κρατήστε τους για να κάνουμε πιο μετά την κλήρωση, να διεκδικήσετε ένα από αυτά τα μεγάλα δώρα. Με υγεία, ειρήνη και δημιουργικότητα. Μελετώντας την ιστορία μας, μαθαίνεις ότι αυτό που κράτησε ελεύθερη στις αρχές ελληνικές πόλεις για αιώνες ήταν η ανδρεία, η εκπαίδευση, η αποφασιστικότητα, η αυτοδυσία των πολιτών οπλητών των πόλεων αυτών. Εξάλλου, η λέξη πολίτης είναι αναγραμματισμός της λέξης οπλίτης, της λέξης πολίτης και έννοιας ταυτόσιμες κατά την αρχαιότητα. Και εμείς οι εθνοφυλακές, όντας πολίτες, γινόμαστε οπλίτες κάθε Κυριακή και εργάσιμες πολλές φορές για να εκπαιδευτούμε όσο γίνεται καλύτερα. Το δύσκολο αυτό έργο της διοίκησης και της εκπαίδευσης του μονάδου μας, που εκτελείται από εσάς και τα στελέχη μας, πιστεύουμε ότι μας έχει κάνει ικανούς να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας όποτε χρειαστεί. Για το λόγο αυτό σας ευχαριστούμε από καρδιάς και για ένα λέξη το ευχαριστώ. Εμείς οι εθνοφύλακες σας προσφέρουμε μια σπαρτιάτικη ξιάλη, ένα ξύφος που πήρε μέρος από το 400 μέχρι το 600 π.Χ. στη Σπάρτη, ακριβές αντίγραφο, χειροποίητο, από το καλύτερο ατσάλι και ορίκακο, με θήκη από ξύλο καρυδιάς και έτοιμο όπως κρίση θέλει προσοχή στο χειρισμό. Φαίνεται σε κάθε πλευρά της Λάμας τα χαράγματα. Από τη μια πλευρά, από τον όμηρο και λέει το εξής. Ευτυχισμένος ο ηγείτορας που κάνει τους οπλίτες του ό,τι να το φοβούνται. Μα να φοβούνται μήπως αυτός πάθει τίποτα κακό. Από την άλλη πλευρά, λέει το εξής. Οι εθνοφύλακες που κάνουν στον εθνοφυλακιστικό, στον διοικητή του αντισυνοδράκη πεζικού, Στεργείο Αθανάσιο, με μεγάλη εκτίμηση.